με χρωθοκόπησε κανονικά τα δύο χέρια. Όπως ανέβηκε, ξέρετε, μου τράβαγε μπουνιές στο πρόσωπο. Ο κύριος Γιώργος είναι ένα από τα θύματα του αστυνομικού ΝΤΑΗ στη λεωφόρο Αλίμου. Στο βίντεο το κουμέντο που εξασφάλισε το ΣΤΑΡ, το φορτηγό κινείται με κατεύθυνση προς την παραλιακή. Όταν ξαφνικά ένα αυτοκίνητο μέσα στο οποίο επέβαινε ο αστυνομικός με πολιτικά και ένα δεύτερο άτομο άρχισε να κάνει επικίνδυνους ελιγμούς. Κάνει δύο σφήνες, μπαίνει μπροστά μου. Κάνε ένα φρένο και κοκαλώνει μπροστά. Στη συνέχεια τα πράγματα αγρίεψαν καθώς ο άτυχος οδηγός δέχθηκε επίθεση από τα δύο άτομα που βγήκαν από το αυτοκίνητο. Καθόμουν στην πόρτα, πήγε να με τραβήξει έξω λέγοντάς μου ότι είναι ασφάλεια. Ναι. Τον απόθυσα, ανέβηκε πάνω, μου χτύπησε και μου έκλεψε το κινητό. Με χτύπησε στο αυτή και στο πρόσωπο. Ο αστυνομικός από την πλευρά του υποστηρίζει ότι δεν χτύπησε και δεν λίστεψε τον οδηγό. Ούτε έχει προβεί σε οποιαδήποτε κλοπή ή οποιαδήποτε άλλη πράξη, ούτε βεβαίως έχει χρονθοκοπήσει κανέναν ή προκαλέσει τις οποιασδήποτε σωματικές βλάβες. Τα θύματα τη συγκεκριμένη ημέρα ήταν δύο. Όπως περιέγραψε ο αστυνομικός, το πρώτο θύμα είδε ξαφνικά τον αστυνομικό που οδηγούσε το αυτοκίνητό του να κάνει περίεργες κινήσεις στο δρόμο. Μετά από λίγο τον είδε να κάνει απότομα δεξιά με αποτέλεσμα να συγκρουστούν. Ο αστυνομικός και ο φίλος του συνελήφθησαν και εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία.